Καταρχάς θυμάμαι έναν πολύ μεγάλο θεσμό. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πολιτικό-πολιτιστικό γεγονός όλης της χώρας. Έχουν παράσει καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένα φεστιβάλ που χτίζεται από τα μέλη και τους φίλους της ΚΝΕ και του ΚΚΕ με πολύ μεράκι, με ανιδιοτέλεια. Γιατί το φεστιβάλ μας είναι ένα φεστιβάλ που ναι, μεν έρχεται από το παρελθόν, κλείνει 50 χρόνια, αλλά είναι μια φωτεινή εικόνα του μέλλοντος. Επομένως, σε αυτό το φεστιβάλ θέλουμε σίγουρα να τιμήσουμε το θεσμό μας και θα πιάσουμε και τέτοια ζητήματα στην ομιλία. Δεν μπορούμε όμως να μην σχολιάσουμε και την επικαιρότητα, γιατί ήδη είμαστε και στην έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς που πολλά ζητήματα προκύπτουν στην εκπαίδευση, με τα σχολικά κτίρια, με τις σχολικές επιτροπές που δεν υφίστανται, με τμήματα που συγχωνεύονται. Έχουμε διάφορα στοιχεία, δηλαδή μιλάμε και για 1.600 συγχωνεύσεις που έγιναν και διευθύνσεις και υπουργείο που πιέζουν να γίνουν κι άλλες. Και πολλά άλλα ζητήματα της επικαιρότητας. Κυρία Τζαμπίρη, τα παιδιά προσπαθούν να χτίσουν το μέλλον τους, πόσο μάλλον οι νεολαίοι, γιατί μιλάμε για το φεστιβάλ νεολαία σήμερα. Και τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά είναι φοιτητές και να ζητάνε πράγματα όπως θα αναζητήσουν και την εργασία εδώ στην Ελλάδα. Τελικά πώς είναι τα πράγματα για την νεολαία? Αναλόγως πώς αντιμετωπίζει την καθημερινότητά της και με τι σκέψη, να το πω. Γιατί εμείς και μέσα από τις γραμμές και του ΚΚΕ λέμε ότι η διέξοδος για κάθε νέο πρέπει να είναι με σκέψη ανοιχτή και φωτεινή και μέσα από τον αγώνα. Αυτά τα συμπεράσματα έχουμε βγάλει και από όλους τους αγώνες που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα. Αυτή την ελπίδα και αυτή την ορμή μας έδωσαν. Αντίθετα, η κοινωνία που μεγαλώνει και η καθημερινότητα που έχουμε, το αντίθετο μας μαθαίνει. Δείτε, ας πούμε, πόσο αυξάνονται και τα στοιχεία των χρηστών ναρκωτικών ή ζητήματα που νέοι πιο πολύ απομονώνονται, ψυχολογικά προβλήματα που αυξάνονται. Είναι ζητήματα τα οποία εσκεμμένα το κράτος δεν τα πιάνει και δεν τα υπολογίζει. Και εγκληματικότητα. Και εγκληματικότητα αντίστοιχα. Ή για παράδειγμα, το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση, το κινητό στην τσάντα, και εμείς κοροϊδεύουμε και λέμε και η τσέπη είναι άδεια, το οποίο θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο θα δώσει απάντηση σε ένα σχολείο το οποίο είναι βαρετό, είναι ένα μέτρο το οποίο γελάνε μέχρι και πέτρες. Γιατί το σχολείο υπάρχει λόγος που είναι βαρετό, υπάρχει λόγος που ένα μαθητής δεν έχει διάθεση να μάθει, να έρθει σε επαφή με τη γνώση. Και εδώ, αν κάνουμε ένα σχόλιο, σιγά σιγά έρχεται νέος νόμος που αυξάνει τις εξετάσεις στο σχολείο. Άρα μιλάμε για ένα εξεταστικό κέντρο και όχι ένα σχολείο που λαμβάνει γνώση. Μηδέν ενδιαφέρον. Φέτος το φεστιβάλ Νεοδιοικητή κλείνει 50 χρόνια. Με σύνθημα «Μαζί αλλάζουμε τον κόσμο, γράφουμε ιστορία, το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός». Είμαστε περήφανοι για την πορεία του φεστιβάλ, γιατί δίνει μια ανάσα για πολιτισμό και ανάπτυξη για κάθε νέο που ζει σε αυτή τη μαύρη καθημερινότητα. Η πορεία του έχει ξεκινήσει σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και σήμερα είναι στη Τρίπολη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλία, λαϊκό γλέντι, ροκ συγκρότημα. Πόσο σημαντικό είναι η νεολαία να συμμετέχει σε όλα αυτά που γίνονται και ακόμα και στα πολιτικά δρόμενα του τόπου μας? Είναι αρκετά σημαντικό, γιατί το μέλλον χτίζεται από τη νεολαία. Οπότε πρέπει να είναι ενεργή σε κάθε εκδήλωση, το οτιδήποτε που τον αφορά τον κόσμο. Οπότε κάθε νέος πιστεύω ότι πρέπει να είναι στα κοινά.